I haven't had a lot of time to prepare. It took 14 months for us to get to this date, so we know that it's necessary. Είχαν αρκετό χρόνο να προετοιμαστούν. 14 μήνες τώρα ετοιμάζονται για αυτήν την ημέρα και ξέρουν ότι είναι αναγκαίο προκειμένου να αποδοθεί και δικαιοσύνη για το γιο του. Με διαδικαστικά θέματα κύλησε η πρώτη μέρα της δίκης για την υπόθεση της δολοφονίας του 22χρονου Μπακαρί Χέντερσον στην Πάτρα. Μια πολύ δύσκολη δίκη ξεκίνησε σήμερα με πολλούς κατηγορούμενους, με πάρα πολλούς μάρτυρες, θέλοντας να κρίνει η ελληνική δικαιοσύνη ποιοι τελικά ευθύνονται για την απώλεια της ζωής ενός νέου παιδιού πέρσι το καλοκαίρι στη Ζάκυνθο. Πολλά κρίσιμα νομικά ζητήματα θα διελευκανθούν από αυτή τη δίκη και κυρίως θα προσπάθεια από όλες τις πλευρές θα είναι να αποδοθούν οι ευθύνες ακριβώς και στο μέτρο που πρέπει. Παρόντες και οι γονείς του αλλά και συγγενείς του άτυχου νέου που σκότωσαν στο Λαγανά για μία σέλφι. Αρχικά το δικαστήριο εξέτασε αίτημα Βόσνιου κατηγορούμενου για αναβολή. Ο Βόσνιος υποστήριζε πως η δικογραφία του είχε σταλεί στα σερβικά και όχι στη γλώσσα του ή τα αγγλικά. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημά του και η δίκη συνεχίστηκε μέχρι τις 2 με άλλες ενστάσεις των δικηγόρων. Τελικά το δικαστήριο διέκοψε για την προσεχή Πέμπτη. Ξεκίνησε η διαδικασία, υπευλήθησαν δικονομικές ενστάσεις και το δικαστήριο θα εξετάσει αυτές. Δεν έχω κάτι έτσι καινούριο ή νεότερο να σας πω σε σχέση με την τελευταία διακοπή της δίκης. Ότι η υπερασπιστική γραμμή είναι αθωτική από την αρχή μέχρι και το τέλος. Και εμείς θα φροντίσουμε να καταρριφθεί το κατηγορητήριο που φέρνει τον εντολέα μου να δικαστεί για άμεση συνέργεια σε δολοφονία, διότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Και στο βίντεο που φαίνεται κάτι... Στο βίντεο φαίνεται, όπως ακριβώς το είπατε, φαίνεται κάτι. Το ζήτημα είναι αν υπάρχει κάτι. Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ, ωστόσο η ακροαματική διαδικασία διεξήχθη ήρεμα. Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι οι γονείς δεν θα κάνουν δηλώσεις μέχρι το τέλος της δίκης, αφού αυτό τους συμβούλευσαν από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα. Η Ελλάδα είναι η κοιτίδα του πολιτισμού. Σε μια πολιτισμένη κοινωνία, άνθρωποι που διαπράττουν ποινικά δικήματα are to be held accountable and responsible under the law. Πρέπει να ελέγχονται βάσει του νόμου. We know that Greece is a civilized country. Ξέρουμε ότι η Ελλάδα είναι μια πολιτισμένη χώρα. And we know that they will discharge justice and what is right in this case. We have full faith in the Greek system to deliver justice. Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη στο ελληνικό δικαστικό σύστημα ότι θα απονεμηθεί η δικαιοσύνη. Thank you. Σας ευχαριστούμε. Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι δεν γύρουν αξιώσεις οικονομικές. Οι άνθρωποι όχι, δεν γύρουν καμία τέτοια τους αξίωση. Εκείνο που θέλουν πραγματικά είναι να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού τους και να πάρουν απαντήσεις γιατί έγινε όλο αυτό. Όχι, δεν έχουν οικονομική αξίωση. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η απονομή δικαιοσύνης και τίποτα παραπάνω. Πιστεύουν ότι αυτό θα γίνει, έτσι. Είναι βαθύτατα πεπισμένοι και είναι και πάρα πολύ ευχαριστημένοι από την διαδικασία μέχρι τώρα και από τις δικαστικές και από τις αστυνομικές αρχές. We expect that justice will be served. We have confidence in the system and we have faith in God that justice will be served. Θεωρούν ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη για το γιο τους. Έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη και μεγάλη πίστη στο Θεό ότι αυτό θα συμβεί.